Για μας προτεραιότητα σε αυτές τις εκλογές έχει η νεολαία της πατρίδας μας. Η νεολαία καλείται σήμερα να πει ένα μεγάλο όχι στην αποχή από τις κάλπες, στην απογοήτευση, στο όλοι το ίδιο είναι. Γιατί και τα τρία αυτά οδηγούν και φέρνουν μνημόνια και λιτότητα. Σήμερα καλούμαστε όλοι να πούμε ένα μεγάλο όχι ξανά και στα μνημόνια και στη λιτότητα. Για να μην ξενιτεύονται οι νέοι και οι νέες μας για να επιβιώσουν. Για να μπορούν να βρουν δουλειά στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Το βλέπουμε λοιπόν, να χαιρετάει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πόσοι είναι οι γραμμένοι? 300 αλλά μετά τις απολύσεις. Έχουν ψηφίσει? Έχουμε μικρή προσέλευση μέχρι στιγμή, 20 άτομα. Ωραία, είμαστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος πήρε τα ψηφοδέλτια και μπαίνει μέσα στο παραβάν. Νομίζω θα είναι γρήγορη η διαδικασία. Οι σημερινές εκλογές έχουν ένα μήνυμα που πρέπει ο ελληνικός λαός να αποφασίσει να στείλει. Αν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στο αύριο ή αν θα δώσει ψήφο ασυλίας στο χθες. Εδώ, από τη Λεβεντογένα Κρήτη, από την πατρίδα του Ελευθερίου Βενιζέλου που δίδαξε δημοκρατία, από την ελληνική περιφέρεια, θέλω να στείλω ένα μήνυμα ενότητας του ελληνικού λαού και ομοψυχίας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η διχόνοια. Αλλά και ο μεγαλύτερος εχθρός μας στην εικόνα της χώρας προς τα έξω είναι η διαφθορά. Ο ελληνικός λαός σήμερα ασκεί το συνταγματικό του δικαίωμα. Ελπίζω να διεξαχθούν οι εκλογές σε ήρεμο κλίμα και με βέβαιος ότι το βράδυ θα έχουμε κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη και Χρήστο, αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Πάνου Καμένου.